πιάσω από την αρχή. Πάει το αίτημα του συλλόγου μας, είναι η κατασκευή δικαστική μέρα. Αυτό γνωρίζεις πολύ καλά με την, και με τη βοήθεια τη δική σου, όπως και των υπόλοιπων βουλευτών του δεκανείου σου. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε ήδη έτοιμα τα κονδύλια από το ΤΑΧΔΙΚ και σήμερα που μιλάμε έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος, είναι η εταιρεία Καμελίδης που γνωρίζεις πολύ καλά. Μία εταιρεία η οποία όσα δημόσια έργα έχει αναλάβει τα έχει φέρει σπέρας. Άρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι θα φέρει πέρας το έργο εμπρόθεσμα και με βάση τις προδιαγραφές του και χωρίς την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Ως προς αυτό λοιπόν είμαστε σε καλό δρόμο, το θεωρούμε δεδομένο με τη δική σας βοήθεια. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, φίλε, είναι το χρηματολόγιο. Είχαμε σε εκκρεμότητα τρεις πράξεις εφαρμογής. Κάποιες πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεως. Το μεγάλο μέρος ήταν της πόλης της ΚΟΤ. Έχουμε το σχέδιο πόλης του Μαστιχαρίου και των δύο οικισμών της ΚΟΤ, του Κακού Πρινάριου και του Πλατανίου. Με προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ του Δήμου της ΚΟΤ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καταφέραμε με την πρωτοστατούντος του συλλόγου μας, με τη βοήθεια του συλλόγου μας, να συναχθούν αυτές οι συμβάσεις, όπου ο Δήμος της ΚΟ παρέχει ειδικευμένο προσωπικό, τοπογράφους και πολεοδόμους, ώστε να μεταγραφούν αυτές οι πράξεις, δοθέντως ότι το χρηματολόγιο δεν είχε το αντίστοιχο ειδικευμένο προσωπικό. Πριν φροντίζουμε, κύριε Υπουργέ, πριν παραδώσω το υπόμνημα, να το στείλω σε όλους τους συναδέλφους, αν έχουν παρατηρήσεις να τις κάνουν. Έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, διορθώθηκε το υπόμνημα με βάση τις παρατηρήσεις, οπότε σας το παραδίδουμε ως συλλογική δουλειά. Πρόεδρε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να είμαι σήμερα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημιουργικού Συλλόγου ΚΟ. Και ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και εσάς ιδιαίτερα. Και θέλω να θεωρείτε ότι η παρουσία μου εδώ δεν έχει προσχηματικό χαρακτήρα. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχομαι στο Διοικητικό Σύλλογο ΚΟ και θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σου διαχρονικά το Διοικητικό Σύλλογο ΚΟ, αλλά ιδιαίτερα με την παρουσία σου ως πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου, που πάντα και εγώ μεταξύ των άλλων βουλευτών γίνομαι κοινωνός των ζητημάτων που αφορούν το Διοικητικό Σύλλογο ΚΟ συνολικά. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αμοιβαία ενημέρωση και αλληλένδραση, γιατί θα πρέπει να αναδεικνύουμε τα ζητήματα συνεχώς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κυβερνητικό, γιατί δεν μας αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα πίσω από τις κουρτίνες. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι φοβικό για μας. Θέλω πρόσθετα, Πρόεδρε, να σε συγχαρώ, γιατί η παρουσία σου στο Υπουργείο στην διευρυμένη σύσκεψη υπό την ηγεσία της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν άριστη. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ενημέρωσα την ηγεσία συνολικά ότι θα είμαι σήμερα εδώ. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και σήμερα με αυτούς. Ήταν μια παρουσία που ανέδειξε όλα τα ζητήματα αυτά που είπατε. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει υπόμνημα που μου έχετε στείλει και να μην έχω ασχοληθεί. Το γνωρίζετε αυτό. Φυσικά. Είτε με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είτε με συνεργασία με την ηγεσία. Δεν μ' αρέσουν οι φωτογραφίες και δεν μ' αρέσει να σηκώνω σκόνη. Θέλω να είμαστε χρήσιμοι, αμοιβαία και να έχουμε αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παθογένεια στη δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα. Κάτι το οποίο ανέδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η απονομή της δικαιοσύνης πρέπει να γίνει με γοργούς ρυθμούς και να υπάρχει διαδικασία επί του επίδικου, σύντομη και να μην υπάρχουν αβελτηρίες στην απονομή. Γι' αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει το νέο χάρτη απονομής δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έγινε πράξη σε πρώτο επίπεδο από την ενημέρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, εφόσον προηγουμένως υπάρχει σχετική περίοδος διαβούλευσης. Άρα τα θέματα αυτά, που είναι πολύ σημαντικά, δίκαια και πρέπει να δοθούν απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία της χώρας, θα είναι αντικείμενο συζήτησης
και προώθησης των ετοιμάτων στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης και στο δημόσιο διάλογο και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια από εμένα. Και θέλω να ευχαριστήσω την ευκαιρία που μου δίνετε να μου ενεχειριάσετε αυτό το πλαίσιο των ετοιμάτων, το οποίο είναι δίκαιο. Να θέλω μόνο στον επίλογο, πριν πάμε στα επιμέρους ζητήματα, να πω ότι αυτά τα θέματα κατά καιρούς έχουν ταλανίσει πολλές φορές και την ίδια την κοινωνία, τη ΣΚΟΠ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι και είναι ο βασικός μετασχηματιστής προτάσεων και ιδεών και πολιτικών στην ΚΟΠ και στα υπόλοιπα νησιά. Και μπορεί να είναι. Και έτσι ως τέτοιο τον εκλαμβάνω εδώ. Δεν κάνει πολιτική επί της αυτοδιοίκησης ή της κυβέρνησης, κάνει πολιτική για τους πολίτες. Και αυτό το εκλαμβάνω γιατί η απονομή της δικαιοσύνης και οι συνθήκες στην ανθρώπινη δυναμικό συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το κτηριακό θέμα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θυμίσω ότι με πρωτοβουλία μου πριν λίγα χρόνια με την ηγεσία του κ. Τσιάρα είχαμε δρομολογήσει μια τηλεδιάσκεψη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το εγώ. Εγώ είχα μια άλλη άποψη για το κτηριακό συγκρότημα. Και αυτό ήταν η κατασκευή του κτηρίου στην ΚΟ μαζί και του υποθετικού φυλακίου με ΣΔΙΤ. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες πόλεις στη χώρα. Μάλλον κάποιοι πολιτικοί παράγοντες διαφώνησαν με την πρόταση αυτή, οπότε δεν μπήκαμε στο σχεδιασμό των 8 πόλεων, μπήκαν άλλες πόλεις, οι οποίοι ολοκληρώνονται τα κτίρια. Σέβομαι ότι επιλέχθηκε η διαδικασία με τον ΤΑΚΔΙΚ και σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος. Εδώ όμως είμαι μόνο για το δικαστικό μέγαρο. Για το κτηματολόγιο είχα μια σύσκεψη και με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος έδειξε προθυμία, αναγνώρισε το πρόβλημα και στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλω κι εγώ που θέλει ο Δήμος και πιστεύω ότι είναι αρεστή και η λύση εδώ που φτάσαμε. Είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος θα είναι αρρωγός στην λύση αυτή της μεταφοράς του κτηματολογίου σε νέο κτίριο και της αρρωγής του Υπουργείου για την βελτίωση των υποδομών σε εκείνο το νέο κτίριο.